Αγαπητές κυρίες και κύριοι, γεια σας. Προεκλογικών συνεντεύξεων συνέχεια και τούτη τη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη με τη Συμπαράταξη Πολιτών, τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη, πανεπιστημιακό καθηγητή, υποψήφιος Περιφερειάρχης λοιπόν Βορείου Αιγαίου. Και βέβαια θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι η Συμπαράταξη Πολιτών συγκροτήθηκε από τρεις διαφορετικές παρατάξεις, από το Συμβούλιο Ζωής, τον Οικολογικό Άνεμο και τη Γόνιμη Γραμμή. Και βέβαια θα πρέπει επίσης να σημειώσω ότι ο κύριος Γιάννης Σπυλάνης ήταν υποψήφιος και την προηγούμενη φορά, τις εκλογές δηλαδή του 2014, κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επίσης οφείλω να ομολογήσω ότι είχε κάποιες αρκετές μάλιστα παρεμβάσεις, 150 από ό,τι μου είπε, δελτία τύπου έστειλε. Ναι, ήμουν κουραστικός για τους δημοσιογράφους. Ναι, αλλά αν μη τι άλλο τουλάχιστον, παίρνατε θέση για όλα όσα αφορούσαν το Βόρειο Αιγαίο. Και ήταν θετικό. Και το αρνητικό ήταν, όπως μας είχε πει πριν από λίγες μέρες η Γιούλια Αργυρούδη, ότι η Περιφερειάρχης Αιγαίου είχε βουλωμένα τα αυτιά της και δεν ακούγε τίποτα. Κοιτάξτε, κύριε Φραζούλη, εγώ δεν πήγα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να κάνω αντιπολίτευση. Πήγα για να κάνουμε δουλειά στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς όφελος των πολιτών του Βορείου Αιγαίου. Άρα, οι τοποθετήσεις από την αρχή ήταν θετικές προς μια κατεύθυνση να βοηθήσουμε τα νησιά με την άποψη που είχε το Συμβούλιο Ζωής με το Αιγαίο. Mm-hmm. Αυτό καταθέταμε. Και ήταν προτάσεις σε όλους τους τομείς. Στην οργάνωση της περιφέρειας, τι θα κάνουμε με το ΕΣΠΑ, τι σημαίνει καινοτομία, τι σημαίνει τουρισμός, τι σημαίνει αγροτική ανάπτυξη. Εισακούστηκε καμία από αυτές. Καμία από αυτές. Τις πέταζε η κυρία Καλογύρου στα σκουπίδια. Κάθε φορά που ζήταγε κάτι, τη το στέλναμε αμέσως και εκείνη δεν ήθελε να κάνει κάτι. Αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Καλογύρου αισθάνεται πως πρέπει να διοικηθεί η περιφέρεια και δεν μπορώ να καταλάβω τι σκοπεύει να κάνει αυτή τη φορά, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα πλειοψηφίας με τον παλιό νόμο και θα υπάρχει ανάγκη συνεργασιών. Βέβαια. Είναι και αναγκαίες και απαραίτητες τώρα. Ακριβώς. Διότι δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς αυτό το κομμάτι των συνεργασιών το ξεκινήσαμε με τις άλλες παρατάξεις από την αρχή. Την τρέχουσα περίοδο δουλέψαμε μαζί και η Συμπαράταξη Πολιτών είναι αποτέλεσμα συνεργασιών, συγκλήσεων, διαβουλεύσεων με πολιτικούς χώρους και ανθρώπους από διαφορετικές κομματικές, ιδεολογικές, κοινωνικές ομάδες και κάναμε δουλειά. Η Συμπαράταξη Πολιτών που στοχεύει στις συνεργασίες με όλους τους φορείς ευρύτερα, όχι μόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά για να γίνει δουλειά, χρειάζεται να γίνει και κάτι άλλο που δεν έκανε η κυρία Καλογύρου. Συνεργασία με τα επιμελητήρια, με τους συλλόγους. Αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια, διότι για να έχουμε και χώρο να μιλήσουμε στη συνέχεια. Καταρχήν θα ήθελα και επίσης να πω ότι βέβαια τη Συμπαράταξη Πολιτών στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Οι οικολόγοι. Ναι, η ΣΥΡΙΖΑ, οι οικολόγοι, από κόμματα εννοώ. Ναι, από κόμματα και ευρύτερος χώρος. Όλος ο χώρος. Και βγήκε ανακοίνωση σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Ομαρχιακή της Χίου και λέει ότι εμείς στηρίζουμε τη Συμπαράταξη Πολιτών. Ναι, έτσι. Δεν είναι κακό, για να μην. Όχι, ξεκινήσαμε έτσι κι αλλιώς αυτό που είπαμε και από την αρχή. Ξεκινήσαμε διαφορετική πολιτική χώρη και η στήριξη από όλους τους χώρους που θα μας έρθει είναι αποδεκτή, διότι δείχνει την ευρύτητα με την οποία εμείς αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Δεν κάναμε ούτε κομματικό ψηφοδέλτιο, δεν κάναμε ούτε κάτι πολύ κλειστό με τη λογική του κόμματος. Αυτοδιοικητική παράταξη κάναμε. Και αυτοδιοικητική παράταξη σημαίνει ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε θέσεις. Τι θέλουμε να κάνουμε για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μας τα πείτε συνέχεια αυτά. Αγαπητέ κύριε Σπυλάνη, ίσως θα πρέπει να πούμε ποιος είναι ο Γιάννης Σπυλάνης. Ποιος είναι ο Γιάννης Σπυλάνης. Καταρχάς. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί σας ξέρουν, αλλά δεν θα χάναμε τίποτα. Με δύο λόγια να αυτοπροσδιοριστείτε. Το πρώτο μου χαρακτηριστικό είναι ότι είμαι νησιώτης. Mm-hmm. Με την έννοια, και έτσι είχε βγει και το Συμβόλαιο Ζωής με το Αιγαίο. Νησιώτης του Αιγαίου, κατάγομαι από το Νότιο Αιγαίο. Ζω στη Λέσβο 33 χρόνια και δουλεύω στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είμαι καθηγητής στο τμήμα περιβάλλοντος. Πολλοί καθηγητές μας μαζευτήκατε. Ναι, καθηγητές. Ίσως γιατί τα θέματα. Ειδικά στην περιφέρεια. Ειδικά στην περιφέρεια είμαστε τρεις υποψήφοι. Γεροί να είστε. Να είστε καλά. Η διαφορά η δική μου ίσως να είναι ότι το θέμα της τοπικής ανάπτυξης, του τουρισμού, της νησιωτικότητας, του περιβάλλοντος, όλα αυτά είναι τα θέματα τα οποία διδάσκω στο τμήμα. Εκεί που πάσχουμε. Εκεί που πάσχουμε, ακριβώς. Αυτό είναι το αντικείμενο το δικό μου. Και αν αποφάσισα να κάνω το βήμα από το πανεπιστήμιο στην πολιτική, δεν είναι για να γίνω επαγγελματίας πολιτικός, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι γιατί αυτά τα οποία διδάσκω στους φοιτητές
αυτά τα οποία μελετάω, είμαι εμπειρογνώμενος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, δουλεύω με την Επιτροπή Νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όλα τα θέματα τα οποία εγώ έχω ήδη αναδείξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω ότι μπορούμε να τα εφαρμόσουμε πλέον. Επομένως, στη συνέχεια θα μπορέσετε να μας πείτε ποια είναι εκείνα τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν προκειμένου κάποια πράγματα να μπουν στη σωστή κατεύθυνση, στη σωστή τροχιά. Ναι, πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε επί της ουσίας και όχι απλώς μιλάμε γενικόλογα. Κύριε Σπυλάνη, πώς θα χαρακτηρίζατε την πρώτη πενταετία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ως θεσμού? Θα βάλω, καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να αποτιμήσουμε την οκταετία του θεσμού, γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Φρεζούλη, ότι άρχισε πραγματικά να έχουμε περιφερειακή αυτοδιοίκηση από το 2011. Mm. Πριν είχαμε περιφερειακή διοίκηση. Mm-hmm. Αυτό που δεν κατάλαβε ούτε η προηγούμενη, ούτε η τωρινή περιφερειακή αρχή, είναι ότι στην περιφέρεια δοθήκαν αρμοδιότητες αναπτυξιακού σχεδιασμού. Και συνεχίζει να συμπεριφέρεται, έτσι έκανε και ο κ. Γιακαλής, έτσι κάνει και η κυρία Καλογύρου, ως νομάρχης της δεκαετίας του 80, όπου μόνο με κάποια δημόσια έργα υποδομών περιορίζουν το ρόλο της περιφέρειας στα έργα υποδομών. Η κυρία Καλογύρου ειδικά το πήγε μέχρι το τέλος, δηλαδή 60% του προγράμματος δημοσίων έργων, τον προϋπολογισμό της τον αφιέρωσε σε δημόσια έργα σε οδοπία, 20% σε διευθετήσεις χυμάρων και τίποτα άλλο. Η ανάπτυξη, κύριε Φρεζούλη, είναι τουρισμός, είναι αγροτική οικονομία, είναι όποια αξιοποίηση των πόρων που υπάρχει, η αξιοποίηση του πολιτισμού, η αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Αυτά δεν άγγιξαν ούτε τον κύριο Γιακαλή, ούτε την κυρία Καλογύρου. Πάντως, θα έλεγα ότι στόχος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ουσιαστικά είναι η ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός στρατηγικής ανάπτυξης προκειμένου να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Εσείς το καταλαβαίνετε. Δυστυχώς... Δεν το καταλαβαίνω. Όχι. Και οι επανειλημμένες εκκλήσεις που έκανα, ας δούμε πώς θα σχεδιάσουμε, ας δούμε τι θα κάνουμε, ας δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε, του ΕΣΠΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση η κυρία Καλογύρου δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι το πρόβλημα, γιατί αυτό που φοβόμαστε εμείς την 1η Σεπτεμβρίου που θα αναλάβουμε την Περιφερειακή Αρχή, θα βρούμε καμία προετοιμασία προς την κατεύθυνση. Το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή η κυρία Καλογύρου δεν προχώρησε... Και καμία προεργασία. Προεργασία. Δεν προχώρησε στην ιεράρχηση των μελετών που έστειλαν στο ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο. Έχει ζητήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης μια σειρά από μελέτες πολύ βασικές για το τι θέλουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Το θέμα δεν ήρθε ποτέ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η κυρία Καλογύρου έβαλε όλες τις προτάσεις σε ένα τσουβάλι και τις έστειλε. Τις ζητάνε από το Υπουργείο να τις ιεραρχήσει, γιατί αλλιώς δεν θα προχωρήσουν καμία. Και η κυρία Καλογύρου απλώς κοφεύει. Δεύτερο, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2019 δεν έχουμε ακόμη. Τίποτα. Κανένα από τα θέματα αυτά δεν κινούνται. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όσοι περάσαν τουλάχιστον από εδώ, βέβαια κινούμενοι όλοι από αντιπολιτευτική διάθεση, κατά τα ψέματα, έτσι, κανείς δεν μου είπε ότι έκανε κάτι σωστό. Όλα στραβά και ανάποδα. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, πώς ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας της έδωσε το χρήσμα για να είναι εκ νέου περιφερειάρχης με τη στήριξη της Γαλάζιας Παράταξης? Είναι ένα ερώτημα. Ρωτήστε τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και... Πού να πάω τον Εύρο τώρα, δεν πάω τον Εύρο Μητσοτάκη. Και τις νομαρχικές επιτροπές της Νέας Δημοκρατίας. Να πω και κάτι άλλο όμως, αυτό το οποίο δεν αναδεικνύεται καθόλου. Από την παράταξη κυρία Καλογύρου έφυγαν τα 2/3 των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων. Ναι, κάτι σημαίνει και αυτό όμως. Ναι. Κάτι σημαίνει και αυτό. Δηλαδή το ότι δεν μπόρεσε να. Και φύγαν και πολλοί υπάλληλοι, δε. Ναι. Αυτό κάτι σημαίνει για τον τρόπο. Όχι, δεν ήταν αυταρχική μόνο μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο, ήταν και προς τους συνεργάτες της και προς τους υπηρεσιακούς. Άρα, γι' αυτό είπα ότι φοβάμαι το τι θα βρω την επόμενη μέρα, είναι ότι δεν θα βρούμε τίποτα που μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει κανείς να τα ξαναφτιάξει από την αρχή και ευτυχώς έχουμε τη γνώση να τα δημιουργήσουμε αρκετά γρήγορα και το σχέδιο το οποίο το έχουμε προετοιμάσει ήδη από τώρα.
Βλέπετε να είναι ικανοποιημένος ο κόσμος από αυτή την πορεία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ή αν θέλετε δίνει καμιά ιδιαίτερη σημασία ή βαρύτητα ο κόσμος στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, διότι βλέπουμε, εντάξει, ο Δήμος είναι κοντά μας, σε πάση περιπτώσει είναι εκείνος ο οποίος ασχολείται με όλα όσα αφορούν τον τόπο μας. Τώρα, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση έχω την αίσθηση ότι για τον κόσμο είναι κάτι πιο αόριστο, κάτι πιο μακρινό. Ρωτήσατε προηγουμένως πώς έχει συμπεριφερθεί η περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Μη έχοντας κάνει τίποτα, ακριβώς, δεν έχει γίνει αντιληπτή από τον κόσμο. Όπως πολύ καλά το λέτε και το βλέπουμε σε όλη την προεκλογική εκστρατεία. Δεν αντιλαμβάνονται οι πολίτες ό,τι δεν γίνεται στον τουρισμό, ποιος ευθύνεται, ό,τι δεν γίνεται στα αγροτικά, ποιος ευθύνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν επιστολές στον Υπουργό Γεωργίας για να λυθούν θέματα που είναι της αυτοδιοίκησης, δεν το ξέρουν ότι η περιφέρεια είναι αρμόδια να τα λύσει αυτά τα θέματα. Μιλάμε για τον τουρισμό με τους πολίτες, γιατί εμείς συζητάμε με τους πολίτες. Δεν περνάμε να κάνουμε απλώς χειραψίες και να φύγουμε. Συζητάμε με τους τουριστικούς επιχειρηματίες. Έχουμε δει συλλόγους αγροτών, συλλόγους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών. Κουβεντιάζουμε για να δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες των θεμάτων για να τα σχεδιάσουμε. Και αγνοούν την περιφέρεια. Κύριε Γιάννη Σπυλάνη, τι λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή μαζί σας, τώρα βέβαια στην προεκλογική περίοδο, αλλά υποθέτω και στην προηγούμενη, για όλα αυτά τα οποία τους αφορούν και είναι και το α και το ω της αναπτυξιακής πολιτικής που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Τα θέματα όπως η συζήτηση που κάναμε με τους κτηνοτρόφους εδώ στη Χίο, για παράδειγμα, για την τιμή του γάλακτος, την αδυναμία να πουλήσουν κάπου το γάλα, να βρουν τρόπους διάθεσης του προϊόντος. Προφανώς δεν είναι η περιφέρεια να γίνει τυροκόμος ή να γίνει πολιτής γάλακτος, αλλά η περιφέρεια πρέπει να υποστηρίξει ώστε να υπάρξουν μονάδες τυποποίησης. Και αυτός είναι ο ρόλος της περιφέρειας αναπτυξιακός. Δεύτερος ρόλος της περιφέρειας, πολύ συγκεκριμένος, είναι μέσα από την αγροδιατροφική σύμπραξη να φροντίσει πως τα προϊόντα που παράγονται να φτάσουν σε άλλες αγορές. Είναι απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να κάνει η περιφέρεια και είναι ο ρόλος της με βάση τις αρμοδιότητες που της έχουν εκχωρηθεί. Δεν μπορεί να πετάει τον μπαλάκι αλλού και να ασχολείται με άλλα πράγματα. Αυτά τα θέματα που είναι τα καθαρά δημιουργώ νέο πλούτο, δημιουργώ θέσεις απασχόλησης, εισοδήματα κλπ. Είναι δικός της ρόλος. Δεν μπορεί να τον αποποιείται και να λέει άλλοι φταίνε. Και αυτό έκανε η κυρία Καλογύρου. Εμείς πάνω σε αυτό έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη, έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα και είμαστε σε θέση να τα εφαρμόσουμε, επιμένω, από 1η Σεπτεμβρίου. Και αυτό καλούμε τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου να μας εμπιστευτούν για μια διαφορετική πορεία του Βορείου Αιγαίου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την πορεία στα βράχια, την πορεία που οδηγεί μαθηματικά στο να κλείνουν διαρκώς φώτα στα σπίτια και στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου. Χρειάζομαστε μια άλλη πολιτική και αυτή εμείς είμαστε έτοιμοι να την εφαρμόσουμε. Αγαπητέ κύριε Σπυλάνη, ποιες είναι οι φιλοδοξίες της συμπαράταξης πολιτών όσον αφορά τις εκλογές και, εν πάση περιπτώσει, και το μετέπειτα? Να είναι πρώτη δύναμη στην πρώτη Κυριακή. Και προφανώς να είμαστε η κυρίαρχη δύναμη στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το γεγονός ότι έχουμε τόσους πολλούς συνδυασμούς. 7. Έτσι. 7 στο Βόρειο Αιγαίο είναι 7. 7 στο Βόρειο Αιγαίο, ναι. Και 7 και στο άλλο, εδώ στο. Και στο Δήμο. Και στο Δήμο, ναι. Πόσο θα επηρεάσει στη συνέχεια τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου? Αν δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα εχέγγυα. Τα εχέγγυα της δημοκρατίας. Εμείς τα κατακτήσαμε μέσα στη συμπαράταξη πολιτών. Εμείς βάλαμε στο τραπέζι επάνω τη συζήτηση. Όπως είπα και στην αρχή, οι διάφοροι πολιτικοί χώροι και άνθρωποι από διαφορετικές ομάδες. Και έχουμε κάνει πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται κανείς να βρει και άλλους περιφερειακούς συμβούλους για να υπάρξει μία πλειοψηφία. Εμείς από την επόμενη του πρώτου γύρου θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τις άλλες παρατάξεις ανάλογα με τη δύναμη που θα έχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με όλες τις παρατάξεις θα έλεγα, γιατί κανονικά για να δουλέψουμε, κύριε Φρεζούλη, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να έχουμε μία κοινή πορεία. Θα έχουμε τις διαφωνίες, κάποια πράγματα θα ψηφίζουν όλοι, όπως το κάναμε και τώρα. Δημοκρατικό είναι η διαφωνία. Ακριβώς, η δημοκρατική διαφωνία. Επίσης, πάρα πολλές φορές ψηφίζαμε ομόφωνα πράγματα που έφερε η κυρία Καλογύρου, το συμφωνούσαμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα έφερε η κυρία Καλογύρου, εμείς είμαστε αντίθετοι. Προσπαθούσαμε πάντα να βελτιώσουμε τις προτάσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό θα γίνει με πιο οργανωμένο τρόπο. Να πω μια έτσι, τη διαφορά της λογικής.
σε ένα θέμα στο οποίο συμφωνούσαμε όλοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που ήταν η μη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ. Συμφωνούσαμε όλοι. Κατάφερε η κυρία Καλογύρου να βγάλει ένα ψήφισμα με πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία. Αυτό πάλι. Αυτό είναι κατόρθωμα όμως. Είναι κατόρθωμα. Είναι κατόρθωμα. Τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Φέρνει το θέμα προς συζήτηση μεταξύ των επικεφαλής πριν του Περιφερειακού Συμβούλου, φτιάχνει το ψήφισμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο έρχεσαι και το βάζει το ψήφισμα στο τραπέζι για να ψηφίσουν όλοι. Δεν κάθεσαι να κάνει συζητήσει απλώς και μόνο για να περάσει η ώρα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις για να προχωρήσει παρακάτω. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ εύκολο να έχουμε συμφωνήσει σε ένα κείμενο και να πάμε παρακάτω. Δεν το έκανε η κυρία Καλογύρου. Αυτό είναι μια προϋπόθεση τώρα πλέον για να λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τότε δεν την ενδιαφέρει την κυρία Καλογύρου, διότι με το 31% του πρώτου γύρου είχε πάρει το 60% των συμβούλων. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Με το 31% θα πάρει το 31% των συμβούλων. Επομένως θα πρέπει να βρεις το άλλο 20% για να είναι μια πλειοψηφία. Και αυτή η πλειοψηφία κατακτιέται σε κάθε θέμα που έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο στη νέα περίοδο. Τελικά, δεν θα είναι διακοσμητικό απλώς πρόσωπο, διότι θα πρέπει αυτό, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, να δουλέψει για να αποκτούμε διαρκώς πλειοψηφία και είναι μια δουλειά εντελώς διαφορετική από αυτή που ξέραμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Κύριε Σπιλάν, τελικά τίποτα καλό δεν έκανε Καλογύρου, κυρία Καλογύρου? Κοιτάξτε. Στην άσκηση των καθηκόντων. Ξέρετε, έτσι όπως βγαίνει και από αυτά που λέτε εσείς και αυτά που μου είπε την περασμένη φορά, εντάξει, όλοι τα. Δεν τα μηδενίζουν, αλλά τα υποβαθμίζουν σε πολύ μεγάλη. Μα σας είπα ακριβώς προηγουμένως, είπα ότι ψηφίσαμε και πάρα πολλά πράγματα που έφερε η κυρία Καλογύρου. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι έκανε και πράγματα. Επομένως κάτι έκανε. Προφανώς. Προφανώς δεν μπορούσε να μην κάνει τίποτα. Να μην τα ισοπεδώσουμε. Όχι, δεν ισοπεδώνουμε ποτέ. Σας είπα ότι εμείς δουλεύαμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Διότι θεωρούμε ότι μπορούσε να είχαν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα με τα χρήματα που είναι διαθέσιμα, με τους πόρους τους ευρωπαϊκούς, τους πόρους τους εθνικούς. Αυτό ήταν για μας η έννοια, να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, όχι απλά να βρισκόμαστε εκεί για να απορροφούμε πόρους. Και αυτό δεν έγινε και αυτό ήταν το οποίο κάναμε διαρκώς την κριτική. Και η κριτική τεκμηριωμένη σε όλα αυτά τα θέματα που αναφέραμε και προηγούμενα. Είναι γεγονός ότι σε κάποια θέματα δεν έκανε απολύτως τίποτα. Στα αγροτικά, τίποτα. Απέτυχε στον τουρισμό. Οι χιώτες το ξέρουν καλύτερα από τον καθέναν. Είμαστε σε μηδενικό αποτέλεσμα. Κύριε Σπιλάνη, τη συμπαράδοξη πολιτών του Βορείου Αιγαίου, αντιμετώπισε, η κυρία Καλογύρου αντιμετώπισε ισότιμα όλα τα νησιά? Ή μήπως έτσι εξέφρασε τη συμπάθειά της προς συγκεκριμένα? Σίγουρα η Λέσβος πάντα, επειδή είναι το κέντρο της περιφέρειας, έχει στο μυαλό όλων μια προτεραιότητα. Ναι, και η Χίος είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Ναι, κάνοντας τον κύκλο των νησιών, νησιά όπως η Λίμνος, που είναι εντελώς αφύσικο, διότι είναι η μισή καταγωγή της κυρίας Καλογύρου από εκεί, και η Ικαρία αισθάνονται εντελώς ξεχασμένα. Ναι. Η Ικαρία είναι στο απόλυτο μηδέν, τίποτα δεν γίνεται εκεί. Είναι και λίγο αντάρτες εκεί πέρα. Είναι λίγο αντάρτες, αλλά από τις συζητήσεις βγαίνουν. Εμείς κάναμε δύο ανοιχτές συναντήσεις στην Ικαρία με μεγάλη επιτυχία και βγήκε η αγωνία των ανθρώπων ότι είμαστε ξεχασμένοι με την περιφέρεια, δεν μας ξέρει κανένας. Καλύτερα που είχαμε την ομαρχία, διότι τουλάχιστον είχαμε τον Γκάρλα, τον έχουμε και εμείς υποψήφιο στην περιφέρεια κοινότητα Σάμου. Είχαμε τον Γκάρλα τουλάχιστον που μας φρόντιζε. Ενώ τώρα η περιφέρεια είναι πολύ μακριά και δεν ασχολείται κανείς μαζί μας, αυτή ήταν η αντίδραση των Ικαριωτών. Αντίστοιχη, την έχουμε δει από πολλούς και στοιχείο, είναι γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η κυρία Καλογύρου δεν έδινε την εικόνα ότι φροντίζει όλα τα νησιά. Εμείς τι λέμε? Χρειάζεται μια οριζόντια πολιτική για όλη την περιφέρεια και τοπικές εξειδικεύσεις. Άλλα είναι τα προβλήματα του Αγίου Στρατείου, άλλα των Ψαρών, άλλα της Χίου, άλλα της Σάμου. Αλλά όμως αγροτικά θέματα έχουμε παντού. Δηλαδή το θέμα της τιμής του γάλακτος και της απορρόφησης το συναντάμε στην Ικαρία, στη Χίου. Βλέπω και επιμένετε πολύ στα αγροτικά. Προφανώς και με τις συζητήσεις αυτό βγαίνει μπροστά. Το θέμα της τιμής του γάλακτος και στη Λίμνο και στη Χίου και στη Σάμου. Και στην Ικαρία και στη Λέσβο προφανώς είναι ένα από τα κρίσιμα θέματα. Εμείς τι λέμε? Επειδή δεν μπορούμε να έχουμε φτηνά προϊόντα στα νησιά, η νησιωτικότητα μας οδηγεί υποχρεωτικά σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή να μπορούμε να τυποποιήσουμε το γάλα, να το στείλουμε προς τα έξω,
με τυριά υψηλής ποιότητας έχουμε τα ΠΟΠ, έχουμε τα ΠΙΕ, έχουμε τη δυνατότητα Μάλιστα. και να το συνδέσουμε και με τον τουρισμό. Έχουμε την... Είναι αναγκαίο για μας να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να συζητάμε με παλιούς όρους, δηλαδή ποιος θα απορροφήσει το γάλα. Ναι, χρειαζόμαστε να δείξουμε στους νησιώτες ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση προς την ποιότητα και την τυποποίηση. Και αυτό η περιφέρεια θα το βοηθήσει. Έχει σχέδιο συμπαράταξη πολιτών για αυτό το θέμα. Εμείς, κύριε Φρεζούλη, από την αρχή ξεκινήσαμε ανάποδα από τους άλλους συνδυασμούς. Εμείς αντί να δίνουμε 2-2 ονόματα, 3-3 ονόματα για να κρατάμε το συνδυασμό σε επικαιρότητα, δίναμε θέματα. Δίναμε τουρισμό, δίναμε αυτοκίνητα. Έχουμε και μια αγωνία τελικά. Πώς θα γίνει δηλαδή, με τα ονόματα. Τα ονόματα σηματοδοτούν. Τι σηματοδοτούν, τι θα κάνουν αυτά τα ονόματα αύριο. Δεν μας είπε κανένας τι θα κάνουν αύριο αυτοί. Mm. Έχουμε ονόματα. Άμα μπει κανείς στα site των συναδέλφων και δεν αφορά μόνο την κυρία Καλογιώρα, αφορά και τους υπόλοιπους, δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα. Ή βλέπουμε μια φρασούλα η οποία δεν λέει τίποτα. Εμείς δουλέψαμε ανάποδα και γι' αυτό καθυστερήσαμε. Και όπως είπα, είχαμε το κείμενο και λέγαμε στους υποψήφιους, αυτά θέλουμε να κάνουμε. Θες να έρθεις μαζί μας. Και έτσι πείθαμε τον κόσμο. Δεν τον πείθαμε τον κόσμο ούτε γιατί θα δώσουμε αντιπεριφερειαρχίες, ούτε γιατί θα τους κάνουμε προσωπικές χάρες. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα σε εμάς. Υπάρχει μια στοχοθεσία, ένα όραμα και μια στοχοθεσία, η οποία είναι ξεκάθαρα και γύρω από αυτό καλούμε τον κόσμο να έρθει να δουλέψει. Κύριε Σφυλιάνη, εάν θα μπορούσατε έτσι πολύ περιληπτικά και λιτά να ιεραρχίσετε τις ανάγκες της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και ειδικότερα, αν είχατε την καλοσύνη, στοιχείο, αν και η τηλεόραση τώρα μεταδίδεται, η εκπομπή μεταδίδεται και στα υπόλοιπα νησιά, οπότε σας βλέπουμε, σας βλέπουμε και από τα υπόλοιπα. Σας βλέπουμε και εμείς, ναι. Και από τα υπόλοιπα, ναι. Το είπατε μόνο σας. Ο πρώτος ρόλος της περιφέρειας είναι η ανάπτυξη. Εκεί θα επικεντρώσουμε όλη μας τη δουλειά. Το σχέδιο το αναπτυξιακό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και συγκροτημένο. Έχει αρχές, σας είπα προηγούμενα, μιλάμε για την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Αλλά και ποιότητα ζωής για τους κατοίκους. Οι κάτοικοι δεν θα μείνουν στα νησιά αν δεν έχουν μια ποιότητα ζωής. Και δεν θα υπάρχουν δραστηριότητες. Η Γιούλια προχθές μου είπε ότι τα νησιά πεθαίνουν. Ναι, τα φώτα σβήνουν. Αυτό το λέμε, το βλέπουμε. Το όσοι γυρίζουμε διαρκώς όλο το χρόνο παντού, το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Πόσο δύσκολα είναι, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές όπου οι νέοι δεν θέλουν να μείνουν. Να πω και κάτι ακόμη το οποίο δεν το ανέδειξαμε μέχρι τώρα. Εμείς έχουμε και συγκεκριμένο σχέδιο για τους νέους. Κύριε Φρεζούλη, τα νησιά δεν θα επιβιώσουν εάν δεν καταφέρουμε να κρατήσουμε τους νέους και να φέρουμε νέους πίσω. Και κυρίως νέους εκπαιδευμένους. Και όταν λέω εκπαιδευμένους, δεν σημαίνει ότι θα έχουν διδακτορικά και υψηλές σπουδές. Εκπαιδευμένους στα θέματα τα αγροτικά, εκπαιδευμένους στα θέματα τα τουριστικά, εκπαιδευμένους πώς αξιοποιούμε τον πολιτισμό, εκπαιδευμένους για το περιβάλλον, για τη διαχείριση της φύσης, για να κάνουν μελίσια, εκπαιδευμένους σε όλα τα επίπεδα, ώστε να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η συζήτηση που είχαμε χθες με την πρετάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την κυρία Βιτζηλάκη, είχε αυτό το στόχο. Δεν κάναμε εθιμοτυπική επίσκεψη, μείναμε μία ώρα για να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούμε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία αναζωογόνηση των νησιών μας μέσα από την καινοτομία, τις νέες επιχειρήσεις, την νεολαία. Αυτή είναι η δουλειά μας. Από την άλλη μεριά, όταν είχαμε έρθει στην Ένωση μας Τεχνογραφών, μείναμε δύο ώρες με τον κύριο Τούμπο για να συζητήσουμε. Ποιο είναι το μέλλον της παραγωγής μαστίχας στα νησιά. Δεν κάνουμε επισκέψεις απλώς για να περάσει η ώρα. Πρέπει να βρούμε τα θέματα, να δούμε η περιφέρεια τι θα κάνει σε όλα αυτά, σε κάθε βήμα που υπάρχει το πρόβλημα, και πώς θα το αντιμετωπίσει, για να έχουμε οικονομική δραστηριότητα. Η οικονομική δραστηριότητα είναι θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας είναι νέος πλούτος και αυτό σημαίνει κάτοικοι στα νησιά. Διαπιστώνω μια αγωνία σε όλα όσα λέτε. Και έχω την εντύπωση ότι την ίδια αγωνία έχουμε όλοι. Ως προς το τι μέλη γενέστε. Ως μελετητής του Αιγαίου. Είναι και ζητούμενο. Ως μελετητής του Αιγαίου. Εμείς βέβαια οι πιο παλιοί, εντάξει, το έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά, αλλά υπάρχουν, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αφενός πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να απασχοληθούν εδώ πέρα και αφετέρου να επιστρέψουν και αυτοί που φύγανε. Ως μελετητής του Αιγαίου, των ελληνικών νησιών, των ευρωπαϊκών νησιών, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε όλα τα νησιά, ναι. Ανεξαρτήτως τόπου για τον οποίο μιλάμε. Άρα χρειαζόμαστε μια τέτοια στρατηγική που θα κρατάει τους νέους, που θα κάνει τα νησιά ελκυστικά για να έρθει ένας νέος να μείνει. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε στο 60, δεν είμαστε στο 80. Δεν είναι κανείς απομονωμένος σε ένα νησί, εκτός αν θέλει να είναι απομονωμένος. Έχουμε το διαδίκτυο σήμερα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν είναι ένα απομονωμένο πανεπιστήμιο στην άκρη των νησιών. Είναι ένα δικτυωμένο πανεπιστήμιο σε όλο τον κόσμο. Ανά πάσα στιγμή βλέπεις τι λέει ο άλλος στην άλλη μεριά του κόσμου. Αυτό πρέπει να το περάσουμε στους νέους, ότι υπάρχουν νέες δυνατότητες πια.
να ζήσουν στα νησιά μια διαφορετική ποιότητα ζωής. Προφανώς δεν θα γίνει ηχείως Αθήνα. Δεν θέλουμε να γίνει Αθήνα. Δεν μπορεί να γίνει Αθήνα. Ένα ερώτημα είναι ποιες δυνατότητες ο τόπος μπορεί να δώσει στα νέα παιδιά για να επιστρέψουν. Είναι ερώτημα αυτό. Μα η αξιοποίηση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Ναι, βλέπετε πάρα πολύ. Βλέπετε ότι οι περισσότερες είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά μας. Όχι, προφανώς δεν γίνεται έτσι η δουλειά και γι' αυτό υπάρχουν και εργαλεία. Προχτές ήμουν σε μια ημερίδα που έκλεισε. Πρέπει να συντομέψουμε μόνο. Ναι, ναι, για τα θέματα κοινωνικής οικονομίας. Κάτι το οποίο στην Ευρώπη αποτελεί το 15% της οικονομίας και στην Ελλάδα μόλις ξεπερνάει το 1%. Η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα για να δει μια νέα μορφή συνεταιριστικής οργάνωσης των ανθρώπων, όπου ο καθένας έχει μια μερίδα όπως και όλοι οι υπόλοιποι και δουλεύουν όλοι μαζί για να έχουν μια νέα δραστηριότητα. Ήμουν σε μια ημερίδα που οργανώθηκε προχτές στη Μυτιλίνη, όπου ξεκίνησε το πρώτο κέντρο στήριξης της κοινωνικής οικονομίας για τη Λέσβο. Πρέπει να δούμε ως περιφέρεια πώς επεκτείνεται αυτό σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τους νέους σε σύγχρονες δραστηριότητες. Και κάτι ακόμη το οποίο ξεκινάει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και με τον τομέα της ναυτιλίας, αλλά και με τη γενικότερα την επιχειρηματικότητα. Ξεκινάει μια υποδομή για startups, δηλαδή νέα επιχειρηματικότητα, στα ταμπάκικα. Προσπαθεί να αξιοποιήσει τα κτίρια όσα έχουν, γιατί ξέρουμε τις δυσκολίες που έχουν εκεί τα κτίρια. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πράγματα, αρκεί να το θέλουμε και να συνεργαστούμε με όλες τις φορές των νησιών. Μάλιστα, μέσα σε ένα λεπτό θέλω να μου πείτε γιατί πρέπει οι ψηφοφόροι της Λίμνου, της Καρίας, της Χίου, της Λέσβου κτλ. Να ψηφίσουν στις 26 Μαΐου το Γιάννη Σπυλιάνη ως υποψήφιο περιφερειάρχη και τη συμπαράταξη πολιτών του Βορείου Αιγαίου. Μέσα σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό. Αν και περάσαμε. Αν και τα είπαμε. Ακριβώς τα είπαμε σε 29 λεπτά. Να σας δώσω, όμως το βήμα έτσι. Για να η συμπαράταξη πολιτών μιλάει στους πολίτες, προσπαθώντας να τους πείσει ότι έχει το σχέδιο, έχει το όραμα, το πολιτικό όραμα και το σχέδιο. Νομίζω ότι για να αλλάξει πορεία το Βόρειο Αιγαίο, νομίζω ότι μετά από 3 μήνες προεκλογικής εκστρατείας το μήνυμα έχει περάσει και πιστεύω ότι στις 26 του μήνα θα έχουν έρθει όλοι μαζί μας για να μας αναδείξουν πρώτη δύναμη στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και... Αυτά λοιπόν αγαπητές κυρίες και κύριοι από τον κύριο Γιάννη Σπυλιάνη, πανεπιστημιακό καθηγητή της Συμπαράταξης Πολιτών Βορείου Αιγαίου. Να είστε καλά.